Του άνοιξε μια τεράστια πόρτα, η οποία αποκάλυψε ένα γκρίζο ορίζοντα με πολλά ερωτηματικά. Ίσως για πρώτη φορά έτσι, ο Ιάσωνας Καρτάλος βρισκόταν απέναντι στον εαυτό του και σε ερωτήματα που δεν τον άφηναν ήσυχο πια ούτε στιγμή. Και αυτή η συνεχής επιστροφή στο παρελθόν δεν αντέχεται, δεν... Ποιος να φταίει? Ο πατέρας, η μάνα, κάποιος πρέπει να φταίει, διάολε. Δεν μεγάλωσα μόνο σε ανύπαρκτο περιβάλλον. Προϊόν ποιου περιβάλλοντος είμαι επιτέλους? Ποιες αμαρτίες ποιον πληρώνω με τόση μοναξιά και δυστυχία? Πως έφυγε η ζωή μου μέσα από τα χέρια μου και δεν μπορώ να αναπολύσω μια στιγμή ευτυχίας? Που πήγαν 70 χρόνια ζωής? Έφταιγαν πάντοτε οι άλλοι. Εγώ που παρίστανα τον αλάνθαστο, τον ικανό, πράγμα που δεν μου αμφισβητήθηκε ποτέ, τουλάχιστον ευθέως. Πώς κατάφερα να μην υπάρχει ανθρώπινη ψυχή δίπλα μου? Φοβάμαι. Ναι, δεν τρέπομαι να το ομολογήσω. Ξέρεις από πότε φοβάμαι? Θα μου πεις πού και πώς μπορεί να θυμάσαι? Όσο και να σου φανεί παράξενο, αστείο, γέννημα της φαντασίας μου, λοιπόν, έχω απολύτως συγκεκριμένη αίσθηση του τρόμου και ας ήμουν νεογέννητο. Νομίζω, όχι δεν νομίζω, είμαι βέβαιος, πως νιώθω απολύτως το συνέστημα όταν με έβγαζαν, έβγαινα τέλος πάντων. Βρέθηκα έξω από το υπέροχο, ασφαλές, ζεστό περιβάλλον της μήτρας της μάνας μου. Από τότε φοβάμαι. Και όταν τολμήσω να ηρεμήσω, πάντα κάποιος, κάτι, θα σπεύσει να με απειλήσει. Μην τυχόν και χάσω το συνέστημα του φόβου. Διότι προφανώς θα πρέπει πάντοτε να είμαι κάπου υποταγμένος. Με την απειλή, το φόβο, ενίοτε τον τρόμο. Έτσι κύλησε η ζωή μου από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αν δεν θυμάσαι, τώρα που μεγάλωσες και γνωρίζεις, μπορείς να φανταστείς. Να φανταστείς τι μπορεί να σημαίνει να βρίσκεσαι στην υπέροχη μητρική κοιλιά, μέσα σε ζεστό νεράκι. Να κινείσαι, να περιφέρεσαι και να ακούς ήχους του περιβάλλοντος έξω από το χώρο σου και κυρίως τη φωνή, την ανάσα και τους σφιγμούς της μάνας σπιτιού σου. Γνωρίζεις πλέον τι μπορεί να σημαίνει ξαφνικά, τελείως απρόβλεπτα, ανεπάντεχα, να βρεθείς έξω από αυτή τη θαλπορή. Να βρεθείς μέσα σε δευτερόλεπτα σε αυτό που ονόμασαν κόσμο. Άλλη θερμοκρασία, αίσθηση απότομης, ερήμησου βέβαια αλλαγής. Αίσθημα απώλειας, εγκατάληψης, βίαιας επέμβασης πάνω σου. Αίσθημα τρόμου, πανικού. Πες με τρελό, αλλά κάνε μια προσπάθεια να θυμηθείς και θα δεις ότι θα φτάσεις στο τότε συνέστημα που δεν μπορούσε να εκφραστεί παρά με γοερό κλάμα. Να κρυώνεις, αδύναμος, γυμνός, σε άγνωστα χέρια και μακριά από τη θαλπορή, τους ήχους της φωνής της. Θυμήσου και θα θυμώσεις, θα εξεγερθείς, αλλά έναντι τίνος άραγε. Έτσι είναι η ζωή σου, λένε. Και εσύ καλείσαι να αποδεχθείς το κάθε φορά έτσι είναι η ζωή. Λες και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στην έρμητη, καμημένη τη ζωή και την αντιλαμβάνονται οι ισχυρότεροι από σένα κατά πώς τους βολεύει. Και εσύ, υποταγμένο ανθρωπάκι, υπό απειλή, τρομοκρατημένο, χεσμένο πάνω του, μα πολύ χεσμένο σου λέω, καλά. Τόσο αποχαυλώθηκες που δεν αναρωτιέσαι ποιος σου τα λέει όλα αυτά.
Τόσο φοβισμένο ανθρωπάκι είσαι, εαυτούλη μου, που δεν τολμάς να ρωτήσεις, έστω με φωνή τρομαγμένη. Ποιος είσαι, ρε, που μου σκαλίζεις μνήμες οδύνης και δεν μ' αφήνεις ήσυχο να ζήσω τις τωρινές απειλές και τους σημερινούς τρόμους. Ποιος, ρε, που τολμάς. Αν είχα άλλους γονείς, θα φοβόμουν τώρα. Αν η μάνα ήταν δίπλα μου και δεν έτρεμε το δυνάστη πατέρα μου, θα έτρεμα, θα θυμόμουν. Κάνουν παιδιά και τα μεταχειρίζονται σαν παιχνίδια, σαν κούκλες, σαν αντικείμενα. Σας. Πώς μπορούν και γιατί πρέπει να συμβιώνουν δύο άνθρωποι τόσο ξένοι μεταξύ τους. Ηρέμησε, Ελένη μου. Τόσο καιρό δεν έκανα ερωτήσεις για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Όμως δεν μπορώ να αισθάνομαι συνεχώς τόσο αμήχανα εξαιτίας σας. Ούτε με πια το κοριτσάκι μπορείτε να του κρύβετε την αλήθεια. Τι μυστικά κρύβετε οι δυο σας με τον πατέρα. Γιατί αυτή η διάχυτη αρρώστια εδώ μέσα. Γιατί με αφήνεις τόσα χρόνια στο σκοτάδι. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Με φωνές και εκνευρισμό δεν γίνεται συζήτηση. Πάρε βαθιές αναπνοές, χαλάρωσε λίγο. Εντάξει, θα σου μιλήσω για όλα. Η σχέση μας είναι καθαρά τυπική και νεκρή, ερωτικά. Επί πολλά χρόνια είναι σχέση συγκατοίκων, παρά ζευγαριού. Προς τα έξω, όπως ξέρεις, παριστάνουμε το φυσιολογικό ζευγάρι. Είναι σχέση αυτή? Είναι ένα είδος σχέσης. Η σχέση μας θα έλεγα ότι βασίζεται πια σε ένα είδος αλληλοανοχής. Άντε, να πω αλληλοβολέματος. Η προσωπική ζωή του καθενός είναι απόλυτα στεγανή για τον άλλον. Δηλαδή, ποια προσωπική ζωή? Δεν συζητάμε παρά μόνο για ελάχιστα πρακτικά ζητήματα που πρέπει να διευθετούνται χωρίς αναταράξεις. Αυτά που μου λες τα βλέπω. Τα γνωρίζω. Δεν θέλω καταγραφή όσων βλέπω. Την αλήθεια θέλω. Ρώτησέ με ό,τι θέλεις. Και θα έχεις ειλικρινή απάντηση. Τι έχει συμβεί και είστε σαν δύο ξένοι? Τι σας κρατάει μαζί? Εσύ μας κρατάς. Μας κράτησες. Με κράτησες, θέλω να πω. Δηλαδή? Όταν βρέθηκα αντιμέτωπη με το δίλημα ή τον εκβιασμό, για να ακριβολογώ, που μου έκανε ο πατέρας σου, έπρεπε να διαλέξω. Ζωή μαζί του για να έχω εσένα ή ζωή χωρίς αυτόν και χωρίς εσένα. Τόσο απλά. Έμεινα για να βρίσκομαι μαζί σου. Να, γιατί με κράτησες εσύ. Και γιατί λες ότι σου έκανε εκβιασμό? Γιατί υποψιάστηκε ότι ίσως τον εγκαταλείψω. Και γιατί δεν έφυγες, αλλά νιώθεις αυτή την ανάγκη? Με έμαθες να διεκδικώ πάντα την ελευθερία μου. Και εσύ αποφάσισες να υποδηλωθείς σε σχέση που δεν ήθελες.